πω, Μαργαρίτα. Για να ειδώ. Έκανες τίποτε σήμερα ή το μυαλό σου το έχεις αλλού. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Ακόρη μου, πριν μισή ώρα που ήρθα, το ίδιο έχεις καμωμένο. Αν καθόσουνα στο παραθύρι του δρόμου, θα έλεγα πως κάτι τρέχει. Αλλά εσύ έβλεπες τον κήπο. Τρέχει τίποτσι. Τρέχει, Νόνα, τρέχει. Τι, κόρη μου? Τίποτα. Τίποτα. Ουφ, πήγαινε στο μαγειριό σου και άσε με να τελειώσω. Καλά, κόρη μου, καλά. Αν είναι να το φινίρεις, σ' αφήνω. Δεν κλούμε καλύτερη στο παραθύρι, να μην πλευρητώσεις χειμωνιάτικα. Δεν πλευρητώνω, σκάω, φθινόπωρο είναι. Και μην ξανάρθεις να με ξαναδιακόψεις γιατί τα παρατώ. Σε μένα το λες? Ω, μα τον Άγιο, για σένα δεν το φτιάχνεις, κόρη μου. Αγάπη μου, ήρθα. Αύριο θα περάσω από το σπίτι σας οπωσδήποτε. Τόνης. Τίποτε τόση ώρα, Μαργαρίτα. Και μόνο δεν θα αρχώσουν πάλι, με έκανα να μην βάλω βελονιά. Άλλο και τούτο. Άλλο και τούτο. Πώς πέρασαν δύο χρόνια, φίλε? Αδύνατο να το πιστέψω. Περάσανε. Να που περάσανε. Μεγάλωσε, ψήλωσε. Τι άλλο. Θα έχει γίνει η γυναίκα τώρα πια. Α, ναι. Αυτό το βεβαιώνω εγώ. Δεν λες. Ναι. Φορά ακόμη μαύρα. Φοράει. Θα το πει η Πιπίνα το γραμμανές. Αυτή σταυρώνει διάβολο. Α, θα τη δω αύριο. Θα τη δω οπωσδήποτε αύριο. Ναι. Αυτό ίσως δεν έπρεπε να το γράψεις. Γιατί? Θα καταφέρεις αύριο να τη δεις? Όταν είσαι ξένος, όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Λίγο χρόνια στην Πάτρα. Πώς θα μου αρνηθούν μια επίσκεψη? Σε λίγη ώρα βολτάρει ο Σιώρ Γιακουμάκη στην πλατεία με τη Σιώρα Γιακουμάκη. Θα του συναντήσω τυχαία. Τυχαία. Ακριβώς. Ω, θα του πω. Τόσο καιρό εχωρίσαμε. Θα έρθω να δω το σπίτι που πέρασε τα παιδικά μου χρόνια. Και θα σφίξω επιτέλους το χέρι της Μαργαρίτας. Έρχεται ο καφετζής. Ο καφές του Σιώρ Τόνι με 12 φουσκάλες. Πεντεζιά. Μία, δύο, εδώ μάτια μου τα μία, τρεις και φιλίδισα στον δρόμο. Δύο, ναι, σε πιστεύω, εντάξει. Ο καφές του Σιόρ Λούκας με λιότερες από 20, όπως διέταξε. Πέτσε, έθεσε. Εντάξει, νιόνιο, εντάξει. Τα μάτια τον Άγιο τους βλέπω, ε. Και ό,τι άλλη διαταγή της αφελιάς σας.
Μέσα θα είμαι. Εντάξει. Τα μάτια της. Μου λείψανε πολύ. Ελπίζω να μην ξέμαθε πως συναντιόμαστε τις νύχτες στον κήπο. Το αστεία πράγματα. Τον πεζεβέγγι. Την μια τον πετυχαίνει, την άλλη όχι. Λουκά, σου λέω, της πρέπει βραβείο. Ένα κοριτσάκι, μια κοπελίτσα τόση δά, να ψηφάει τους κινδύνους. Να περιμένει μέχρι που να κοιμηθεί ο παππούς ο Γιακουμάκης για να κατέβει στον κήπο να με δει. Είναι σπουδαίο να εναντιώνεσαι στους μεγάλους για το δίκιο σου. Και εσύ που έμαθες να τσακώνεσαι με τους μεγάλους για το δίκιο σου στην Πάτρα. Α, πνέει άλλος άνεμο στα μωριά. Να όμως που η Μαργαρίτα και χωρίς Πάτρα και χωρίς μωριά τα ίδια κάνει και αυτή όπως λες. Μα δεν σου λέω όπως είναι σπουδαία. Είναι μεγάλος δάσκαλος ο έρωτας, φίλε μου. Καθώς λένε δηλαδή. Μια νυχτιά θυμάμαι, να σου ξαφνικά η Γιακουμάκια με το λιχνάρι στο χέρι να φωνάζει από το παράθυρο. Κλέφτης αυτού μάτια μου. Πάγωσα. Ήμουν κι εγώ στον κήπο. Και τότε η Μαργαρίτα πετάγεται μπροστά και της λέει: Ε, όχι και ο κλέφτης γιαγιά, εγώ είμαι. Είχα αφήσει την πόρτα ανοιχτή και το θυμήθηκα στον ύπνο μου. Τι χάος. Τι αγάπη να λες, ε. Σκέψου λέει τώρα, ε, ο Τοκαδέλος να μάθει ότι εσύ είσαι εμπλεγμένος με τη Μαργαρίτα Στέφα. Λοιπόν, μα το μαρμαρένιο ή κόσιμο που έχετε πάνω από την πόρτα σας θα του έρθει τα μπλά στο ανθρώπου. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ε? Για τον πατέρα σου. Για μένα. Οι εκλογές. Έχει τόσο στο νου του και προπαντός φοβάται το σκάνδαλο. Ναι, αλλά για την οικογένειά σας πάντα αυτή η υπόθεση ήταν ένα σκάνδαλο. Βέβαια, δεν μπορώ να συνεννοηθώ και εύκολα μαζί του. Αλλιώς το πράγμα έχει κάποια λογική. Η Μαργαρίτα είναι μια κοπέλα κορίστη τους. Ο πατέρας μου είναι με το Λαϊκό Κόμμα, που κανένας αυτό δεν έχει τίτλους. Θα ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να δείξει ότι απαρνήθηκε την τάξη των ψευτοαριστοκρατών από την οποία κατάγεται. Τόνι, αυτά που λες με τρομάζουν λίγο. Αλλά πότε... Τι θέλεις τώρα, να ανακατέψεις τη μια ιστορία με την άλλη. Πότε απαρνήθηκε την τάξη των ψευτοαριστοκρατών από την οποία κατάγεται. Έχω Εντάξει, καφέδες αφεντάδε. Εντάξει, Διονύση. Θα φέρω τα μάτια μου καμία μαστίχα. Α, όχι, κοντεύει μεσημέρι πια. Ευχαριστώ. Εντάξει, Διονύση. Με τις υγείες σας. Είσαι νευριασμένος πάλι με τον πατέρα σου, ε? Τώρα που πρέπει να τον έχεις από κοντά σου για σύμμαχο. Ξέρεις. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητος. Πώς? Περιμένω ένα γράμμα από την Πάτρα. Μέσα θα υπάρχει μια συμφωνία που έχω κλείσει με κάποιο εργοστασιάρχη Μωραϊτη. Θα είναι αρκετή για να φτιάξω δική μου οικογένεια και να ζήσω όπως θέλω. Τονί, όλα αυτά που λες και όλα αυτά που πρόκειται να κάνουμε, δεν ξέρω, μου φαίνονται λιγάκι περίεργα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Πέφτουν όλα μαζί, ε. Κάποιοι πρέπει να κάνουν την αρχή. Από κάπου πρέπει να αρχίσουμε να ζούμε μέσα στο δικό μας κόσμο. Τίποτα δεν προχωράει χωρίς ζόρι, Λουκά. Σκέφτεσαι να παντρευτείς τώρα αμέσως? Αν συντρέχει λόγος. Ωραία. Λογάριασε τότε ότι πρέπει να παντρευτεί πρώτα η αδελφή σου. Κινδυνεύουμε να πνιγούμε μέσα στις περικοκλάδες. Για να ζήσω με μια κοπέλα που την αγαπάω και μαγειοκαπάει, αρχικά πρέπει να ρωτήσω τον πατέρα μου. Μετά ο πατέρας μου πρέπει να ρωτήσει τον κόσμο. Και αφού πάρει την άδεια, θα πρέπει να παντρευτεί πρώτα η Κεβή και μετά να έρθει η σειρά μου. Μα πάντα έτσι ήταν αυτά τα πράγματα. Αλλιώς όλοι ετούτοι θα έρθουν εναντίον μας. Όλοι ετούτοι που θα έπρεπε να μας συντρέψουν. Είσαι στενοχωρημένος? Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Λουκά, φίλε μου, πολύ ήρεμα σου ορκίζομαι. Τόσο συνετά θα γίνουν τα πράγματα που θα τρίβεις τα μάτια σου. Αλλά δεν πηγαίνουμε. Τέτοια ώρα περνάει ο γέρος μου από εδώ. Πάμε. Νεράντζι, νεράντζι, νεράντζι κατά κοκκίνο, στη νεράντζια κρυμμένο, που είσαι και δεν φαίνεσαι, πουλί μου αγαπημένο, πουλί μου αγαπημένο. Το φαγί είναι έτοιμο. Μεσημέριασε. Νεράντζι, νεράντζι, νεράντζι κατά κοκκίνο, στη νεράντζια κρυμμένο, που είσαι,
Πού είσαι και δε φαίνεσαι, πουλί μου αγαπημένο, πουλί μου αγαπημένο. Επιτέλους, κοιτάζεις και λίγο κατά εκεί. Κατά πού? Κατά εκεί, απέναντι στο σπίτι του Χρήστου του Κατσουρέλα, για το γιο του, ε. Όχι, δα. Γιατί, κόρη μου, πες και καμιά καλή κουβέντα για αυτόν, ο παππούς σου... Τον παππού να τον αφήσεις ήσυχο. Ο παππούς σου φροντίζει για σένα από τον καιρό που χάθηκαν οι γονείς σου και δεν έχει τίποτα άλλο στο νου του παρά να σε σιγουρέψει, κόρη μου. Για δες εκεί που γυρεύουν να με κλείσουνε τούτοι άνθρωποι. Γιατί, όλα τα έχει, και την περιουσία του και τη δουλειά του. Μπόι και... δεν έχει. Τι είπες? Αυτό που είπα. Μπόι. Μην πεις κάτι τέτοιο, κόρη μου, στον παππού σου, ε. Από πότε σου μπήκανε σένα στο μυαλό σου τέτοιες κουβέντες? Μου μπήκανε. Ω, κόρη μου, σηκωθήκανε τα ποδάρια να χτυπήσουνε το κεφάλι. Και τι στοχαστήκατε, δηλαδή? Πως επειδή ορφάνευσα θα με δώσετε όπου θέλετε? Τι είναι τούτα, κόρη μου, τι είναι τούτα? Τίποτα δεν είναι. Ο γιος του Κατσουρέλα είναι νέος, ήσυχος, νοικοκύρης. Άχαρος είναι. Αυτό είναι. Τι? Άχαρος αγέρος. Ώμα τον Άγιο. Ώμα τον Άγιο. Κόρη μου, μην ξεστομίσεις κάτι τέτοιο στον παππού σου, γιατί χαθήκαμε. Δεν ξεστομίζω. Κιάσε με. Νομίζεις θα μείνω στην ίδια γειτονιά, με τους ίδιους ανθρώπους, τις ίδιες ιδέες, τα ίδια και τα ίδια? Όχι, όχι. Η μονάκριβη του Στάθη του Στέφα δεν θα βγάλει τα μαύρα για να πάει νύχτα του Κατσουρέλα. Πρώτη φορά μίλησε έτσι, κόρη μου. Και τι τρόπος, ε. Αντί να πέσεις στα πόδια μου και να μου τα πεις όλα, όλα, σηκώνεις από πάνω και τη φωνή σου. Μα τι χέρι είναι τούτη, τι χέρι. Πού είστε, πού είστε, έχω νέα. Τι νέα? Σιγά, Ντενίφη μου, μας τρόμαξες τον Αρχάγγελο Γαβριλίδες μπρος σου. Ναι, αυτόν αν είδα. Άγιε Διονύση μου. Τι θα μας πεις τώρα? Ήμασταν με τον παππού στην πλατεία Ρούγα, ως συνήθως. Λέγε, δε μας έσκασες. Μια στιγμή. Αχ, μια στιγμή λοιπόν, πιαστήκανε τα μαλλιά στο καπέλο. Άντε, άντε να τη βοηθήσει να μας πει για τον Γαβρίλη. Ωραία. Λοιπόν, ποιον συναντάμε στο τυχαίο? Τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Αχ, που θα κατέβει ο Αρχάγγελος να πιει καφέ στη μέση της πλατείας. Πόσε μεγάλωσε, πόσα ψήλωσε. Ποιος, μωρέ, ποιος? Στάθη, αδύνατο να τον γνωρίσω. Τον Αρχάγγελο Γαβρίλη. Όχι. Τι άντρας, τι άντρας. Μα πώς μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά? Αχ, νύφη μου, νύφη μου, θα βάλω τα κλάματα. Ποιος άντρας, ποιο παιδί? Αχ, γιαγιά, πες να χαρίσει το όνομά του, για ποιον μιλάς? Για τον Τόνι, τον Καβέλο. Άντε, εκείνο το λιγνό κυπαρισάκι έγινε άντρας, παναπεί. Ναι, ναι, εκείνο το μαζεμένο το παιδί γίνηκε άντρας. Ένας άνδρακλας που τρέμει γη. Και γιατί δεν του πες να έρθει εδώ να τον δούμε? Με τόσα χρόνια να τον δούμε. Ναι, τι παράστημα, τι πλάτες, ένας περήφανος λαιμός. Λες και κρεμόταν ο κόσμος από αυτόν. Είχα να τον δω από τότε που ήταν μαθητής, κόρη μου. Δεν πίστευα στα μάτια του. Αμιγό, αμιγό. Από τον καιρό που ερχόταν εδώ και τον φίλε μας τα φίλη. Ώστε έτσι, ε. Αρχοντόπουλο, κόντε. Μπράβο. Η Πάτρα τον ωφέλησε. Η Πάτρα, πού πέφτει τάχατε σε αυτή? Ναι. Μας μιλούσε, όλο φιλοφρονήσεις. Και το στόμα του έσταζε μέλι. Ήτανε, λέει, τυχερός που μας συνάντησε και δεν το έλπιζε. Γιατί τόσο καιρό στην ξενιδιά είχε νοσταλγήσει τον τόπο και τους φίλους. Άμι, άμι.
Και ήταν τόσο συνεπαρμένος μετά μας που λίγο έλειψε να μην μου πει χαιρετισμού στη Μαργαρίτα. Άντε! Ναι, σου λέω, ναι. Και τι κάνει η Μαργαρίτα σας, και θα μεγάλωσε η Μαργαρίτα σας, και θα είναι όμορφη η Μαργαρίτα σας. Θα έγινε γυναίκα, και όμορφη σαν όλο σας το σόι. Φυκά. Σου λέω, να. Εάν δεν με κράταγε ο Γιακουμάκης μου, θα έπεφτα. Α, τι κάνει ξενιτιά, Και γιατί δεν του πες να έρθει εδώ να τον δούμε, να μας ειδεί, Αν και το άλλο. Έχει κι άλλο. Έχει και πέχει. Αχ, νύφη μου, η συνήθειά σου. Το ταμπάκο. Το μάρια, μας έσκασες για να σου πάρουμε μια λέξη. Γιατί λίγα σας είπα, πας σε καλό για τον ποιόν σας. Δηλαδή εγώ να μην τραβήξω μια ρουφιξιά. Μα επιτρέπει ο άντρας μου και έχω του λόγου σας. Απ' τα λιάτα σου σε θυμάμαι, έτσι ήτουνα. Έκοβε την κουβέντα της στη μέση και μας έβγαζε την ψυχή ώσπου να πει τα παρακάτω. Άντε, προχώρα. Τα μαλώματα θα πιάσουμε τώρα, θα μάθουμε τι υποτώνεις. Εγώ μαλώνω. Να μην πάρω ούτε μια αναπνοή. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλω να μάθω τι τσιπ. Στάσου, ντε και εσύ, στάσου. Χαρά είναι αυτή η λύπη. Έλα, λέει η γιαγιά μου, λέει, τι σου είπε. Είπε πως θα έρθει αύριο εξάπαντος να μας επισκεφθεί. Πες το λοιπόν. Ο Κόντες. Ο Κόντες. Σπουδαίο πράγμα. Τόσα χρόνια ερχόταν κάθε μέρα σπίτι μας. Τώρα θα βρεις και να μην καταδεχτεί. Τι πάνε από Κόντες. Σωστό, αλλά άλλο Κόντες κόρη μου και άλλο εμείς. Άλλο εμείς. Άλλο εμείς. Άλλο εμείς, και ποια είναι η διαφορά. Έτσι το. Μα πώς αυτός πια με το παράσημο, με τον πατέρα βουλευτή, με το μεγάλο σπίτι και το αμάξι. Ένα παλάτι στην πλατεία Ρούγα, λίγο το έχει. Αχ, τα πλούτη και τα σόγια χωρίζουν τον κόσμο. Σκέψου λέει να τραβάει η όρεξή του να έρθει να μας δει και να μην έρχεται ο Τόνης επειδή είναι Κόντες. Λίγο το έχεις, κόρη μου. Λίγο. Και τότε που παίζαμε μαζί, Κόντες ήταν. Κι όμως παίζαμε μια χαρά. Και καλά δεν κάνεις έτσι, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Είπε θα έρθει. Καλώς να ορίσει. Θεέα. Πότε με το καλό. Αύριο. Πριν το γιώμα. Αύριο, πριν το γιώμα. Ο αφέντης άργησε απόψε. Δεν τους ξέρεις τους άντρες. Πέρασε από το καφενείο και έπιασε την πολιτική. Ο το καδέλος του τη βολά θα τη βάλει με το λομβάρδο. Την έχει σίγουρη. Πάω μέσα, έσκασα. Δεν θα φας, κόρη μου. Να έρθει πρώτα ο παππούς. Τι έπαθε, τι την έπιασε. Χινόπορο είναι, τι περιμένεις. Να την παντρέψουμε, να ησυχάσουμε, να τελειώνουμε. Έννοια σου. Έχει το νου του παππούς. Ναι, καλά, έχει το νου του, Όλο έχει το νου του. Μην το κάνεις σαν και εμένα που έμεινα. Σε λίγο με τον Κατσουρέλα θα είναι τελειωμένα. Δεν τον εθέλει. Άκου που σου λέω, μου το είπε. Δεν τον εθέλει. Άσε. Αγάλια, αγάλια. Γίνεται η αγουρίδα μέλη. Μη βρούμε κανένα μπελάνι, φύ. Δεν τον θέλει, σου λέει, ούτε να τον δει στα μάτια, έτσι δεν θέλει. Και... Άκου πώς το λέω. Μα και πού ακούστηκε στους γονιούς να φέρνει το παιδί αντίρρηση. Άσε. Έχει το νου του εκείνος. Ξέρει αυτός. Σε λίγο, να, πάλι χθες. Τα κουρδιάζανε με τον Κατσουρέλα. Thank you.
11 η ώρα κοντεύει, δεν πας να συγκυριστείς. Καλά, καλά, να τελέψω τούτο δά. Κατάλαβα. Θα έρθει ο Τόνης και θα παρουσιαστείς με το ίδιο συγκούνι. Καλά, μην κάνεις έτσι. Κι αν έρθει, ντένουμε. Μήπως δεν είσαι εσύ για να τον δεχθείς. Καλά. Όπως ορίζεις. Δεν άντεξα άλλο. Σ' αγαπώ. Πόρτε μου, πόρτε μου. Καλώς ήταν τον αφέντη μου. Γιώργα μου, καλώς όρισες το σπιτικό μας. Καλώς όρισες. Και δεν θα σε γνώριζα, δεν μου το λέγανε. Τι κάνεις, Γιώργα, ναι. Πώς θα πας. Δεν δάκρυσες. Ναι, δάκρυσα λιγάκι. Είσαι κι εσύ ένα παιδί μου, Γιώργα μου. Ναι. Έλα. Έτσι είναι. Κάτσε, κάθισε. Κάθισε. Πώς τα περνάς? Α, σαν γριά. Δεν με βλέπεις, το ένα μου πόδι κρέμεται στον τάφο. Όχι, δα. Μην τα λες αυτά τα λόγια. Γιατί? Από τώρα είναι νωρίς. Πώς νωρίς, τα χρόνια περάσανε, πάνε. Ως για... πόσο χρόνο έγινες και μιλάς έτσι? Δεν θα είμαι καμιά εβδομηνταρία. Καμιά 90 είναι. Μα στα 70 είσαι νέα ακόμα. Είσαμε τα 100 του σογιού σου. Έχουμε άλλα καμιά 30. Καλά. Πόντες μου, ο ήλιος μου, το καμάρι μου. Που μας έκαμε την τιμή να μας έρθει. Τιμή δική μου, Σιώρα Γιακουμάκαινα, που με δεχτήκατε με τόση αγάπη στο σπιτικό σας. Τη Μαργαρίτα την είδες? Την Έν, την είδες? Τους είδα. Τους είδα όλους. Πώς σου φαίνονται? Περίφημα. Και ο Σιώρα Γιακουμάκη στέκεται μια χαρά. Ναι μου, κάνε τον καφέ του παιδιού. Με τα χαράς. Πώς τον επίνεις, Τζόγια μου? Με λίγο καϊμάκι. Αχ, με λίγο καϊμάκι, με λίγο καϊμάκι. Ένας αριστοκράτης στο σπίτι μας. Τι μουρμουρίζει, Νένε, σαν να υπάρχουν αριστοκράτες και μη αριστοκράτες. Μα έχει δίκιο η Μαργαρίτα. Στο σπίτι που μεγάλωσα αρχίζω να νιώθω ξένος. Να μην το ξαναπείς αυτό, αγόρι μου. Το σπίτι μας είναι και δικό σου. Με τα λόγια που ακούω, μα δεν τα δέχομαι καθόλου. Όπως αγαπάς, μα το δίκιο είναι ο καθένας με την τάξη. Α, μια στιγμή. Τόνη, να σου πω. Ο παππούς μου λέει ότι μέχρι την ένωση με την πατρίδα, όταν πέρναγε κανένας φτωχός από την πλατεία του Αγίου Μάρκου, έπρεπε να βγάζει τη σκούφια τους αυτούς που κάθονται στο καφενείο και να τους χαιρετά υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά? Υποχρεωτικά. Και γιατί? Είχε δει ανθρώπους του λαού που δεν έβγαλαν τη σκούφια τους να ξυλοκοπιούνται από τους αριστοκράτες του καφενείου για αυτό το λόγο. Να, τι ντροπή. Τι πράγματα είναι αυτά που λες στον Τόνι? Όχι, στάσου. Καλά κάνει και τα λέει. Γιατί θα πρέπει οι ντροπές να κρύβονται? Σου ορκίζομαι. Αυτό το πράγμα δεν το ήξερα. Μα τώρα, Κόντι μου, είναι συζήτηση αυτή που πιάσαμε. Και εσύ, Μαργαρίτα, είναι κουβέντες για στόμα κοπέλας. Μπα, και τι είναι η κοπέλας, δηλαδή, μόμολα? Μα Σιώρα Γιακουμάκαινα, κι εγώ αν εκτιμάω κάτι περισσότερο στη Μαργαρίτα από όλες τις άλλες κοπελιές, είναι που λέει άφοβα τη γνώμη της. Μα εσύ, Κόντι μου, είσαι ο γιος του Ρικάρντου και ο έγγονος του Παύλου του το Καδέλου, που ετρόμαξε με τα πλούτη του και τη δύναμή του τη χώρα. Και έχεις τον αέρα να τα λέγεις αυτά. Εμείς, από πού ερχόμαστε, για? Καθόλου δεν συμφωνώ με όλα τούτα. Όλοι ερχόμαστε από το ίδιο μέρος. Μπράβο, Τόνι. Η Μαργαρίτα είναι νέα, κομψή. Και λάμπει από τη χρυσή της ομορφιά. Γιατί να μην πει ότι πιστεύει? Και σου ομολογώ, Σιώρα Γιακουμάκαινα. Βγάζω το καπέλο μου μπρος στον υπέροχο χαρακτήρα της και τον κοσμοπολίτικο αέρα της. Αισθάνομαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι ανάμεσα σε παλιούς αγαπημένους φίλους και που δεν μας χωρίζει τίποτα. Μα τίποτα πια. Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τότε που παίζαμε εδώ μέσα.
Τα σκαλοπάτια της σκάλας. Θυμάσαι που καθόμασταν εδώ και διαβάζαμε. Τα σκαμιά και τα έπιπλα μένουν ακόμα στην ίδια θέση. Το κωμό είναι το ίδιο. Ναι. Ναι. Για έναν που λείπει, αλλά η σκέψη του είναι αφημένη εδώ μέσα. Όλες αυτές οι μικρολεπτομέρειες για τα σκαμιά και τα έπιπλα έχουν τη δικιά τους μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν πέτυχα τον καφέ, αλλά δεν έχει ούτε μία φουσκάλα. Σιώρα ναι, ναι, χρυσή μου. Τι σημασία έχει τάχα αν πέτυχε ο καφές. Ευχαριστώ που υπάρχεις εσύ όπως τότε. Ευχαριστώ που υπάρχετε όλοι σας. Μα συγκινείς. Όλα είναι όπως τότε. Πλην της Μαργαρίδας που μεγάλωσε και έλαμψε. Μήπως εσύ, γιέ μου, δεν έγινες εσύ με το ταβάνι. Ποιος σας εγνώριζε αν σε συνάντηγε στον δρόμο, ε? Κανείς. Έλα να σου δείξω κάτι. Πες μου, θυμάσαι το σπίτι που καθόσασταν τότε? Έντογια. Θυμάσαι που τσάκισες το χέρι σου στη σικιά της αυλής? Η καημένη η σώρα μητέρα σου τι τράβηξε με σένα. Για να πούμε την αλήθεια, ήσουνα και λιγάκι ασύσταγος όταν ήσουν μικρός. Για να πούμε την αλήθεια, τα ίδια είμαι και τώρα. Α, παπαπαπα, δεν το πιστεύω, τώρα δεν είσαι, το πιστεύω. Τώρα είσαι άντρας, με μυαλό, με τάξη. Ευτυχώς που τόσα χρόνια στην Πάτρα δεν άλλαξες καθόλου. Είναι όμορφος τόπος η Πάτρα. Σαν ξενιτιά και σαν μοριάς. Οι κυρίες εκεί φορούν εφέσια και τα κορίτσια κυκλοφορούν ξεσκούφωτα. Και οι άντρες με φουστανέλα. Υπάρχουν πολλές καλές οικογένειες σαν και εδώ. Σαν και εδώ, σαν και εδώ. Ίσως όχι σαν και εδώ, μα τέλος πάντων. Υπάρχουν και πολλοί ξένοι εκεί. Και γυναίκες ξένες. Ναι. Είναι οι γυναίκες τους. Και οι κόρες τους δεν έχουν κόρες. Δεν πρόσεξα. Φαντάζομαι όμως πως πρέπει να έχουν και παιδιά. Είναι λογικό. Τι κάνεις η ώρα μητέρα σου? Καλά, ευχαριστώ. Η αδελφή σου η Κεβή? Καλά είναι, μεγαλώνει. Παντρολογέται, παντρολογέται. Είναι κάπως η ηλικία της. Να τους πεις πολλούς χαιρετισμούς. Πολύ ευχαριστώ. Και από μένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ω, καλώς σε κόπιασες. Καλώς σε κόπιασες. Χαίρετε. Μου το είπανε πως είσαι πάνω. Να λοιπόν που με αναγνώρισαν. Όχι, όχι, γειτονιά. Η Άντζολα και ο πατέρας της μου είπαν κάποιο αρχοντόπουλο μπήκε στο σπίτι σου. Α, έτσι. Δεν στα έλεγα εγώ, δεν στα έλεγα. Τι είπαμε, τι εφωνάζαμε? Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Όχι, δα, όχι. Δα. Και στην αγορά. Εκεί σαν καλά πληροφορημένοι. Ο γιος του το Καδέλου μου είπαν είναι στο σπίτι σου. Έλπιζα ότι μερικοί τουλάχιστον θα έλεγαν ο Τόνης το Καδέλος είναι σπίτι σου. Αυτό είναι αλήθεια. Μερικοί σε μελέτησαν, ο Τόνης είναι στο σπίτι σου. Αλλά αυτές τις μέρες έχουμε εκλογές. Κι όσο να είναι, ο πατέρας σου βρίσκεται στο προσκήνιο. Α, αυτή τη φορά θα τον βγάλουμε πρώτον. Να που δεν μας το πες. Μα δεν είναι ακόμη βέβαια. Πιστεύω ότι έχει αποφασιστεί να κατέβει στις εκλογές. Είχε πάρει πολύ λίγους ψήφους τις περασμένες και είναι κομμάτι διστακτικός. Όχι, όχι, έχει διαφορά. Να ρωτήσω κάτι, παππού. Μαργαρίτα, παιδί μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Ποτήρι νερό πριν από το φαγητό, πρώτη φορά ακούω. Έλεγα λοιπόν πως έκανε το λάθος να φύγει από το κόμμα του και να βάλει κάλπη μοναχός του. Κι όποιος βγει παρά έξω από τα δύο κόμματα στη Ζάκητο, πάει χαμένος. Μα πάλι μόνος θα είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω από τούτα και πάω μέσα, ε. Δεν θα είναι μόνος. Θα κατέβει με τους Λομπαρδιανούς. Τι φόβος υπάρχει λοιπόν, την κάλπη την έχει σίγουρη. Επομένως, Χιώργια Κουμάκη, ο πατέρας μου δεν θα ψηφιστεί για αυτό που είναι ο ίδιος, αλλά επειδή θα κατέβει με τους Λομπαρδιανούς. Να σου πω, κόντι μου, εγώ αν είναι για τον πατέρα σου δεν ακούω τίποτα μήτε Λομπαρδιανούς, μήτε τους άλλους τους λιουραίους. Θα ψηφίσω τον πατέρα σου, αλλά... Και ο κόσμος. Αλλά ο κόσμος δεν κάνει το ίδιο. Θέλει το κόμμα του και δεν ακούει κανένα. Καλό είναι να βρίσκεται και ο κόσμος μέσα στα κόμματα, κύριε Γιακουμάκη. Ποιος όμως θα ελέγχει τα κόμματα? Δεν ακούνε κανένα, σου λέω. Θα τα ελέγξει ο λαός. Και όταν βρίσκεις κάρτους ανθρώπους, θα τους καταψηφίσει. Στην Πάτρα τουλάχιστον έτσι γίνεται. Μα εκεί δεν υπάρχουν κόμματα. Φυσικά και υπάρχουν. Ο λαός όμως εκτιμάει και την προσωπική αξία των υποψηφίων.
Σπουδαία πράγματα μαθαίνει κανένας για την Πάτρα. Εδώ, αν δεν σε χρήσει υποψήφιο ένας από τους δύο κομματάρχες, δεν τολμάς να βάλεις μόνος σου κάλπη, όση αξία κι αν έχεις. Αυτό δεν είναι και τόσο άδικο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος μόνος του, όση αξία κι αν έχει. Αχ, καλά το λέω εγώ, η πολλή πολιτική φαίνει στεναχώρια. Αχ, μωρέ γιαγιά, χωρίς στεναχώρια τίποτα δεν προχωράει. Από μέρος μου δεν στεναχωρήθηκα καθόλου. Κι ας φαίνεται ότι το άδικο το έχω εγώ. Είσαι σπουδαίος άντρας, Κόντε μου. Φαινόσουνα και από παιδί. Καμία στενοχώρια, καμία στενοχώρια. Τα πράγματα βγαίνουν από την πράξη. Ένας μεγάλος κομματάρχης που τον ψηφίζει ο λαός ελεύθερα θα πει ότι είναι αληθινά μεγάλος. Ένας αληθινά μεγάλος κομματάρχης λοιπόν είναι φυσικό να μαζώνει γύρω του τους πιο καλούς ανθρώπους. Από την άλλη μεριά, αυτός ο καλός που θα βάζει μόνος του, τι διαφορετικότερο μέλλον θα έχει από το να τον ψηφίσει πολύ ο κόσμος και να γίνει και εκείνος ύστερα κομματάρχης. Ωραία τα λέει ο παππούς. Μένει τώρα μόνο να δούμε ποιος θα ελέγχει το κόμμα και τον κομματάρχη. Μα ο λαός. Και τι μπορεί να κάνει ο λαός όταν τα κόμματα είναι μονάχα δύο. Να ψηφίσει το δεύτερο κόμμα. Και αν και στο δεύτερο κόμμα είναι το ίδιο σκάρτη όπως και στο πρώτο. Τότε τι να σου πω. Ωραία τα λέει και ο Τόνης. Α, όταν τα λέμε όλοι ωραία, τότε τι κάνουμε. Α, πια μια ζωή με τους Λουραίους και τους Λομπαρδιανούς. Μα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ίσως πρέπει να κουβεντιάζουμε και για αυτούς. Όσο πιο πολύ μιλάμε για κάτι, τόσο πιότερο το ελέγχουμε. Τόσο γίνεται καλύτερο. Και είναι τόσα αυτά που χρειάζονται συζήτηση. Και το έγκλημα που κατηγορήσανε τότε τους Λουραίους ότι το κάμανε, έτσι ξεκαθάρισε. Ποιο έγκλημα? Είσαστε μικροί εσείς τότε. Μα τι το θες και το ξαναθυμάσαι, καημένε, τέτοιο φρικτό πράγμα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε πιο ευχάριστο. Να γιατί τυχονεύω την πολιτική. Γιατί δεν ξέρεις πώς και πού θα τελειώσει. Καλά, καλά, όπως θες. Δεν είπαμε και τίποτε. Άλλωστε αυτή είναι παλιά ιστορία, ξεκαθαρισμένη και τελειωμένη. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τη συζητώ γιατί. Μα τι ήταν αυτό τέλος πάντων? Αυτή η κουβέντα, Μαργαρίτα. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα ξανακουβεντιάσουμε πολιτικά να σταθούμε πιο τυχαίοι. Ναι, μια άλλη φορά. Χαρά, γιαγιά. Μα πια, θα χαλάζουμε τη ζαχαρένια μας για δάφτους. Μα, μεσημέρι κιόλας. Μα, πότε πέρασε η ώρα? Χτύπησε γιώμα. Ναι. Ακούω καλά ή βουίζουνε τα αυτιά μου? Καλά ακούς, καλά ακούς. Να σας αποχαιρετήσω κι εγώ λοιπόν. Θα στρώνουν το τραπέζι κιόλας και σε εσάς, ε? Κατά το συνήθιο. Δεν τολμώ να σου πω να μείνεις, Κόντε μου, ε? Για το μεσημεριανό. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Γιατί ξέρω δα τι ιερή είναι τούτη στιγμή για μια οικογένεια. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Πόσο έλειψε στο σπίτι σου και πόσο θα σε καρτερούμε για το μεσημεριανό, σαν και παλιά. Όπως τα λες είναι, σιωρά για κουμάκελε. Ο κάθε γονιός τότε μόνο είναι ευτυχισμένος όταν βλέπει τους αγαπημένους του δίπλα του και ευχαριστημένους. Όλα, όλα τα είπαμε, πότε θα ξαναειδωθούμε δεν είπαμε. Σαν να μου φαίνεται το πιο σπουδαίο το είπε η Νόνα. Από αφεντιάς μου θα μείνω τώρα πια εδώ, στη Ζάκυνθο. Και θα είμαι όποτε με θέλετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, Κόντε μου, ευχαριστούμε πολύ. Και το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό για ελόγους. Όποτε θες, όποτε θες. Ξένοι είμαστε τα. Όχι, ξένος, εδώ μεγάλωσε. Ούτε να το σκεφτείτε ότι είμαι ξένος. Ότι θα μπορούσα να γίνω ποτέ μες στο σπίτι σας ξένος. Τόσες αναμνήσεις, Σκόρπιες. Είναι ο ίδιος μου εαυτός αφημένος. Έλα να σε φιλήσω, Γιώκα μου. Έλα. Σκύψε λίγο, σκύψε λίγο. Στο καλό και καλό γιώμα, Γιώκα μου. Καλό γιώμα. Καλό γιώμα. Καλό γιώμα. Καλό γιώμα. Καλό γιώμα. Καλό γιώμα.